Στο Zenith η αναζήτηση φοιτητικής στέγης και στο Ηράκλειο με γονείς και νέους φοιτητές να αναζητούν τις καλύτερες προσφορές. Από πού ήρθατε? Από Βοιωτία, Ράχοβα. Εμείς σήμερα ξεκινήσαμε, είδαμε αρκετά σπίτια, βλέπουμε λίγο στενότητα όμως στις επιλογές. Πολλά είναι νοικιασμένα, έχουν μείνει τα δεύτερα στην ουσία. Προτιμούμε εδώ, κοντά στη σχολή. Έχετε υπολογίσει τα έξοδα? Όχι ακόμα. Μας βγαίνουν μπροστά. Ψάχναμε τρεις μέρες. Τελικά βρήκατε εδώ στην περιοχή του Τεΐ? Στην περιοχή βρήκαμε, αλλά τσιμπημένα και λίγο εγκατελειμμένα τα σπίτια. Φέτο αντιμετωπίζουμε δυσκολίες για να εξυπηρετήσουμε τους φοιτητές που ενδιαφέρονται για να μισθώσουν διαμέρισμα. Αφενός ότι λόγω της κρίσης δεν υπήρξε ανοικοδόμηση, και ο δεύτερος λόγος είναι ο γνωστός, λόγω του ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες προτιμούν να τα μισθώνουν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε πλατφόρμες τύπου Airbnb. Στη διάρκεια του ρεπορτάζ συναντήσαμε την Παναγιώτα από την Άξο, η οποία πέρασε στη σχολή γεωπονίας στο ΤΕΙ Κρήτης, με την ίδια να μας περιγράφει τη δυσκολία στην εξέβραση φοιτητικής στέγης. Γυρίζουμε γύρω-γύρω, κάποια στιγμή θα το βρούμε. Και οι τιμές πώς σας φαίνονται? Δηλαδή φαντάζομαι κάνει κάποια ρεύση? Μέχρι στιγμή καλά. Αλλά δεν βρίσκουμε, είναι κλεισμένα όλα τα καλά, ας πούμε. Η περιοχή είναι πολύ καλή. Είναι σε υψόμετρο, ούτε υγρασίες έχει, ούτε τίποτα. Είναι πολύ καθαρές. Δεν είναι... Και οι γκαρσονιέρες, δηλαδή, πιστεύετε, είναι σε καλή κατάσταση? Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Όλοι πάνε, οι περισσότεροι πάνε στο κέντρο, αλλά μετά το μετανιώνουν, γυρίζουν πίσω πάλι. Ωστόσο, η προσφορά ακινήτων προς ενοικίαση έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ σε ό,τι αφορά τις τιμές, αυτές είναι αυξημένες έως και 10% σε σχέση με πέρυσι. Περίπου στα 35 με 40 τετραγωνικά, η τιμή του θα είναι από 350 ευρώ μέχρι 400 ευρώ το μήνα. Εάν είναι μονόχωρο, σημαίνει ένα στούντιο γύρω στα 20 με 25 τετραγωνικά, η τιμή του θα είναι περίπου στα 200 με 250 ευρώ το μήνα. Εάν βρούνε κάποιο διαμέρισμα λίγα μέτρα από το κέντρο ή κοντά στο κέντρο, που να έχουν και πρόσβαση προς το κέντρο εύκολη, μπορούν να βρουν διαμέρισμα από 250 μέχρι 300-320 ευρώ το μήνα. Πέρα από την Κρήτη και τη Ρόδο, οι τιμές των ενοικίων έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 17% στην Αθήνα και 14% στη Θεσσαλονίκη, αντιθέτως οι χαμηλότερες τιμές παρουσιάζονται στις Σέρρες και τη Σπάρτη. Το βρήκαμε μέσω γνωστού, οπότε ήταν εύκολο, καλύτερα, γιατί είναι δίπλα στη σχολή. Δεν χρειάζεται να παίρνουν το λεωφορείο το πρωί. Εν τω μεταξύ, η ψηλότερη μέση τιμή ανά το τετραγωνικό μέτρο καταγράφεται στο Παγκράτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Ρέθυνο και στα Χανιά. Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα στα Χανιά 40 τετραγωνικών μέτρων, η τιμή μπορεί να αγγίξει τα 380 ευρώ. Φέτος δεν έχει πολλά. Φέτος δυστυχώς είναι πιο λίγα τα... Αυτά που νοικιάζονται, λέτε? Ναι, ναι. Γιατί όμως, πού οφείλεται αυτό? Δεν φύγανε πολλά παιδιά πέρυσι. Και φέτος νέοι φοιτητές δεν επιλέγουν τη συγκατοίκηση για το μοίρασμα των εξόδων τους, με την Άρτεμις Μαυράκη να δίνει συμβουλές στους γονείς προκειμένου να μην πέσουν θύματα επιτίδιων. Να μην δίδουν προκαταβολές, να μην δίδουν κανένα ποσό για μίσθωμα ή προκαταβολή για μίσθωση διαμερίσματος, εάν δεν είναι σίγουροι ότι ο άνθρωπος που μιλάνε είναι είτε ο ιδιοκτήτης, είτε κάποιο εξοδοτημένο πρόσωπο από τον ιδιοκτήτη ή ένας επαγγελματίας χτηματομεσίτης.